καρδιάς στο βιβλίο του και όπως το αποδεικνύει, ξεκίνησε στην ουσία αυτή η μεγάλη σταθερική εξέγερση που κατέληξε στα γεγονότα του 1935 και όπως αναφέρεται σε τηλεγράφημα της εποχής εκείνης, δεν το διαβάσω όλο, αδοτικών συλλαλητήριων. Θάρρος πρέπει να δημοσιεύτηκε η Λιέφ στις 18 Ιουλίου του 1927, πριν 88 χρόνια από σήμερα. Και πιθανότατα τότε το στείλε ο ίδιος ο Βλούμης της Εκκλησίας από την τηλεγραφή. Ναι, γιατί είναι και η γλώσσα έτσι. Εν πύλου ελάβαμε, εκ πύλου ελάβαμε χθες το κατωτέρω τηλεγράφημα γράφει το Θάρρος. Συγκεντρωθέν πλήθος τοπικήν εορτήν Καραμανολίου, σε Γιαμαρίδα δηλαδή, 17 Ιουλίου, συγκροτήσαν συλλαλητήριο, ακούσαν αγορεύσεις συγκλητήρα, διαμαρτύρεται φορολογικά μέτρα, επικροτεί αποφάσεις Αγροτοσυνεδρίου Αττικοβιωτίας, 10 Ιουλίου, και είναι πριν, καλή κοινοτικά συμβούλια συγκροτήσουν τοπικά συλλαλητήρια και λοιπά και καταλήγει αναγνωρίζει ανάγκη οργανώσεως αγροτών. Επιτροπή Π. Τζαμουράνης, Καραμανολίου, Δ. Πολυχρονόπουλος, έποτε και άλλες υπόλοιπες. Δηλαδή, ειλικρινά, είναι συγκινητική στιγμή ότι πριν 88 χρόνια, σε αυτό εδώ το χώρο, όπως αυτό το μαγαζί, σε αυτό το χωριό, στις συνθήκες εκείνες εποχές, να τις φανταστούμε λίγο, χωρίς ρεύμα, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς τίποτα. Από εδώ ξεκίνησε μια μεγάλη, ή μπήκε η βάση μιας μεγάλης εξέγερσης που θα μιλήσει αναλυτικά ο συγγραφέας μας, ο Καραμπάτσος ο Ελικίας. Και ερχόμαστε μετά, λίγοι ζουν από εκείνους τους ανθρώπους. Μάλιστα σήμερα χάσαμε και μία, γι' αυτό και είναι η συμμετοχή του χωριού μας λίγο πενικρή, του παιδιού που έχει το μαγαζί τη μητέρα, αγωνίστρια της ζωής και αυτή, και κυδεύεται αύριο. Εκείνη η γενιά έχει σχεδόν φύγει, δεν φαντάζομαι να είναι κανένας, όμως είναι μεγάλη χαρά και συγκίνηση που βλέπω ανάμεσά σας παιδιά ή εγγόνια εκείνων των αγωνιστών εκείνης της εποχής, και είναι πραγματικά συγκινητικό. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε σπουδαίους ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να μπούμε σε εκείνο το κλίμα εκείνης της εποχής, όπως τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο που είναι εκ δεξιών μου, είναι αναπληρωτής καθηγητής της γεωργικής οικονομίας στο ΤΕΙ Καλαμάτας. Είναι ο Δημοσθένης ο Κορδός από τα Μινάγια, δεν κάνω λάθος, από τα Μινάγια δεν είναι, ναι. Υποψήφιος διδάκτορ του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτιστικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι η Βένια Παπαδοπούλου που μαζί με τον συγγραφέα μας, τον Ηλία, θα μας παρουσιάσουν το βιβλίο με slides και τέτοια πράγματα και θα βοηθήσει η δημοσιογράφος. Ο Νίκος ο Κεφαλαίας, ο οποίος θα βοηθήσει και αυτό στο βίντεο. Και φυσικά και ο Άγγελος ο Λάπας, που θα κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό στην αρχή. Είναι φιλόλογος και συγγραφέας του Μουζέου Μόλι. Από Χατερνού, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μεσσηνίων Συγγραφέων. Σε κάποια τελευταία του παρέμβαση στον τοπικό τύπο, ο συγγραφέας μας είπε ότι ο σκοπός του κάθε ανιδιοτελού συγγραφέα που αναφέρεται σε θέματα τοπικής ιστορίας και του ερασιτέχνη όπως εμένα, είναι η αέναη προσπάθεια προσέγγισης της αλήθειας από ενδιαφέρον και αγάπη για τον τόπο. Ο συγγραφέας μας είναι ένας άνθρωπος που δεν βολεύτηκε με την, ας το πούμε, κολακευτική ιδιότητα του διανοούμενου ή το βόλεμα του επαγγελματία, αλλά σαν σκαπανέας συνειδητός και έχοντας διάθεση να βοηθήσει αυτόν τον τόπο και να αναλυθεί η ιστορική αλήθεια, έχει κάνει τεράστια κοπιώδη προσπάθεια και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας την παρουσιάσει ενώπιό σας και είναι ένα παράδειγμα διανοούμενου που σε αυτές τις στιγμές που ζούμε, δυστυχώς η διανόηση στην εποχή μας και οι τέχνες στην εποχή μας και οι καλλιτέχνες στην εποχή μας είναι σχεδόν παρετημένοι, συμβιβασμένοι, αδρανείς θεατές των γεγονότων, ενώ θέλουμε
και αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις τάξεις, τα στρώματα της κοινωνίας μας, να είναι πρωτοπόροι σε αυτή τη δύσκολη φάση που είμαστε, γιατί μετά από 88 χρόνια θα δείτε τα ίδια προβλήματα και σε πολύ μη χειρότερη μορφή ίσως ταλανίζουν σήμερα την πατρίδα μας, το λαό μας και το στρώμα κυρίως των αγροτών. Θα αναφερθούμε σε πολλά ιστορικά πρόσωπα απόψε, όπως ο Καβατάσος Κουλαμπάς και άλλοι, οι οποίοι τότε με τη δικιά τους γλώσσα προσπάθησαν να ξεσηκώσουν την αγροτιά για τα οξυμένα προβλήματα τα οποία βίωνε και τότε, μια γλώσσα που πραγματικά τσάκιζε κόκαλα, κορακιασμένα, ξεροσκασμένα πρόσωπα και ροζασμένα χέρια, παραγωγή της σταφίδας, πρώτου εθνικού προϊόντας, που τον καρπό τους τον παίρνουν σταφιδέμποροι και εμάς, σε εμάς αφήνουν τα κόρτσαλα και τις αρωματίνες. Ήρθε η ώρα να απαιτήσουμε το δίκιο μας, να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας, να μην μας λένε ψέματα. Εμπρός να κατέβουμε στην πύλο, να διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει. Ήτανε ο λόγος, ένα μέρος του λόγου του Παρματάσου του Κουλαμπά, στην προσυγκέντρωση που έγινε στον Πίδασο, πριν φτάσουμε στην πύλη του 1935 με τα γεγονότα που ίσως ξέρετε κάποιοι απόψε που πληροφορηθείτε αναλυτικά. Και αυτή η συζήτηση δεν έχει το νόημα μόνο μιας απλής ανάμνησης, έχει το νόημα να κινητοποιήσει όλο τον κόσμο πάνω στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων της αγροτιάς και ολόκληρου του λαού μας. Για να μην σας τρώω άλλο χρόνο, θα δώσω το λόγο στον Δημήτρη τον Πετρόπουλο, που όπως σας είπα είναι αναπληρωτής καθηγητής γεωργικής οικονομίας στο ΤΕΙ Καλαμάτας. Ας τον Άγγελο. Άγγελε, να κάτσετε χαιρετισμό πριν ανοίξουμε την κυρίως διαδικασία. Ο Άγγελος Ολάφας, λοιπόν, από το Χανδρινού, φιλόλογος, συγγραφέας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μεσσηνίων Συγγραφέων. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, το βιβλίο του Ηλία που παρουσιάζουμε σήμερα το είχα διαβάσει προτού ακόμα κυκλοφορήσει. Το ίδιο είχε συμβεί και με το πρώτο του βιβλίο, το «Χίλια χρονιά στην Δύνη του Χρόνου». Το πρώτο αυτό βιβλίο με εξέπληξε με τον πλούτο των πληροφοριών που περιείχε, η συλλογή των οποίων απαιτούσε πολύ κόπο και χρόνο. Του είπα τότε πως η συγκέντρωση και μόνο αυτού του υλικού είναι πραγματικός άθρος και δείχνει το πάθος του για την έρευνα και την ιστορία του τόπου μας ιδιαίτερα. Βέβαια, του επεσήμανα τις αδυναμίες της θάσευσης, τακτοποίησε αυτού του υλικού ώστε να δομηθεί ορθά. Τον χαρακτήρισα τότε ιστοριοδίφη, ας πούμε, ερασιτέχνη ερευνητή. Όμως, όταν διάβασα το δεύτερο του βιβλίο που μας απασχολεί σήμερα, διαπίστωσα ότι η καταγραφή, η οργάνωση και η αξιοποίηση του όλου υλικού αποκαλύπτει έναν μεθοδικό και υπεύθυνο εργαζόμενο μελετητή του παρελθόντος. Και προπάντων, προσεκτικό επεξεργαστή των πληροφοριών ενός δύσκολου και πολλές φορές αδιερεύνητες πλευρές σημαντικού γεγονότος του Μεσοπολέμου στην περιοχή μας. Ο Ηλίας αναδεικνύεται σιγά σιγά, αν και ερασιτέχνης, καθώς λέει και ο ίδιος, σε ιστοριογράφο των νεωτέρων χρόνων της περιοχής μας. Μιας περιοχής που πλούσια είναι σε σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν πέρα από τον τόπο μας και ολόκληρη, θα έλεγα, τη χώρα μας. Με την ιστορία και τα σπουδαία συμβάντα στην περιοχή μας, μπορεί να έχουν διάφοροι ασχοληθεί. Δεν έχει όμως, όσο μπορώ να γνωρίζω, βρεθεί ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς που να έχουν γράψει έργο ή έργα με την αυθεντική και εμπεριστατωμένη καταγραφή και ανάπλαση της ιστορίας, της ζωής, των αγώνων και των περιπετειών των ανθρώπων της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Με άλλα λόγια, ο τόπος μας ψάχνει τον ιστορικό. Ο Ηλίας νομίζω ότι διαθέτει και την ικανότητα και το πάθος. Στο βιβλίο, στη σταθητική κρίση του ιστορή, οι επόμενοι ομιλητές και ο ίδιος ο συγγραφέας θα αναφερθούν αναλυτικά. Εγώ, επειδή ο ρόλος μου απόψε εξαντλείται σε έναν σύντομο χαιρετισμό, δύο λόγια ας μου επιτραπεί να πω. Η σταθητική κρίση, επειδή αφορούσε το κύριο εθνικό και βασικό εξαγόγημα για δεκαετίες προϊόν της χώρας μας, απετέλεσε από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα έως και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα ένα από τα κορυφαία προβλήματα που η αντιμετώπιση του στην πρώτη φάση οδήγησε τον αγροτικό πληθυσμό και τη περιοχή μας σε ξεκλίνισμα, τον μαζικό ξεκλίνισμα ειδικά στις ΗΠΑ και αργότερα σε άλλες χώρες. Στη δεύτερη φάση,
οι εκμεταλλευτικές και καταπιεστικές μέθοδοι που χρησιμοποίησε το ίδιο το κράτος, η κυβέρνηση, η ΑΣΟ, η Αγροτική Τράπεζα και οι έμποροι, ανάγκασαν τους αγρότες στην εποχή του Μεσοπολέμου, που η εργατική και η αγροτική τάξη συνειδητοποιούσε σιγά σιγά τον ρόλο της, να καταλάβουν ότι μόνο με τους αγώνες και τις δυναμικές διεκδικήσεις θα προστατεύσουν το προϊόν του μόχου τους, θα αλλάξουν τη μοίρα τους. Έτσι, η στάθητα παραγωγή, αρκετά χρόνια μετά από τους αγρότες της Θεσσαλίας, ξεσηκώθηκαν για να πετύσουν αξιοπρεπείς τιμές για τη σταφίδα και ρύθμιση χρεών και δανείων τους. Πρωτοστάτες στα συλλαγητήρια του 1935 οι αγρότες της περιοχής μας. Αποτέλεσμα, αντιμετώπισαν τη βία του κράτους και τους διωγμούς. Διωγμοί που κράτησαν χρόνια και ήταν στοχευμένοι. Αν προσέξει κανείς το τέλος των αγωνιστών, των πρωταγωνιστών εκείνης της εξέγερσης, θα διαπιστώσει πως είχαν οι περισσότεροι περίεργο έως και τραγικό τέλος. Η ιστορία όμως κινείται πάντα προς τα μπροστά. Μακροπρόθεσμα, κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Το αίμα που χύνουν όσοι παλεύουν για έναν καλύτερο κόσμο, για μια καλύτερη ζωή, ποτίζει τη γη, βλασταίνουν πράσινα λιβάδια και λαμπρές ελπίδες. Σήμερα που η Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στη γενικότερη οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας επιχειρεί κάτω από άλλες μεθόδους τη συρρήκνωση, την εξάρτηση και την εξαθλίωση του ελληνικού αγροτικού πληθυσμού, το βιβλίο που εξετάζουμε έχει άκρως επίκαιρο χαρακτήρα. Καλεί μέσα από την πληροφόρηση που προσφέρει σε επαγρύπνηση και στη συνειδητοποίηση των αγροτών μας πως με τους αγώνες τους και μόνο θα διαμορφώσουν συνθήκες που θα βελτιώσουν τη ζωή τους. Οι αγώνες των αγροτών, όπως και των εργατών του Μεσοπολέμου, είναι για μας σήμερα ιερή παρακαταθήκη. Ερέθισμα για καινούριους αγώνες. Ένα τέτοιο μήνυμα μας στέλνει και ο μεγάλος μας ποιητής, ο Γιάννης Ρίτσος, μέσα από τον Επιτάφιο, ένα ποίημα εμπνευσμένο από ένα σύγχρονο γεγονός, ένα αντίστοιχο γεγονός του Μεσοπολέμου. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με μια σύντομη αναφορά σε αυτό. Ο Ρίτσος το έγραψε το 1936, έναν χρόνο μετά τα συλλαγητήρια των σταφιδά παραγωγών μας. Συγκλονισμένος από μια φωτογραφία μιας μάνας κατά μεσής του δρόμου, ύστερα από μια διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Θρύνουσε η μάνα πάνω στο νεκρό διαδηλωτή γιο της, σαν άλλη Παναγία τον Χριστό. Ο Επιτάφιος είναι ένα συμπαρακτικό μυρολόγι, ένα υπέροχο νομίζω. Και ο ποιητής μας βάζει τη μάνα μες στο θρύο της να κανακεύει το γιο της και σιγά σιγά να τον βλέπει, να τον νιώθει, να συνεχίσει να ζει μέσα στους άλλους αγωνιστές, στα παλικάρια που βλέπει γύρω της. Γλυκέ μου, εσύ δε χάθηκες μέσα στις φλέβες μου είσαι. Γένουν στις φλέβες ολνών, επαβαθιά και ζήσα. Δες πλάγι μας, περνούν πολλοί, περνούν καβαλαρέοι, ολιστικοί και δυνατοί και σαν εσένα ωραίοι. Ανάμεσά τους γιώκα μου, θωρώ σε αναστημένο. Και τέλος, η ίδια σταματάει το θρήνο, μετατρέπει τον πόνο της σε απόφαση για εκδίκηση και αγώνα. Και να πως τελειώνει το τραγούδι της. Γέ μου, στα δέφυρα σου τραβώ και σμίγω την οργή μου, σου πήρα το τουφέκι σου, κοιμήσου εσύ που είμαι. Μας λέει δηλαδή ο Ρίτσος στον Επιτάφιο πως η ιστορία δεν τελειώνει και οι αγώνες για ελευθερία και αξιοπρέπεια δεν σταματούν. Οι παλιοί αγωνιστές, όπως και η στάθητο παραγωγή του 1935, όταν τους μνημονεύουμε, κρατάνε πάντα άγρυπνη τη σύγκρισή μας. Τέτοιο αφυπνιστικό ρόλο τηρουμένων των αναλογιών παίζουν βιβλία σαν του Ηλία. Η μνημόνευση των παλιών αγώνων συντηρεί στη μνήμη την αγωνιστική διάθεση του λαού μας. Το βιβλίο του Ηλία ήρθε στην ώρα και ως μνήμη και ως χρέος. Τον ευχαριστούμε και το ευχόμαστε καλό τάξη. Πάντα μεστός, πάντα ουσιαστικός, πάντα γλαφυρός, πλημμυρισμένος από το συνέστημα, ο λόγος του συναδέλφου του Ηλία, Άγγελου Λάμπου. Και τώρα το λόγο έχει ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Με σεβασμό, καλησπέρα. Με σεβασμό στους αγώνες των αγροτών, με σεβασμό σε αυτούς που με ανιδιοτέλεια πρωτοστάτησαν για ένα καλύτερο αύριο, απλώς θα καταθέσω 4-5 ερωτήματα. Καταρχήν, ένα βασικό χαρακτηριστικό δεν είναι τόσο η θέση μου, όσο ότι κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Ξέχασα να το πω στον κύριο Κατσάπριν. Άρα, είναι αυτό που χαρακτηρίζει και την πορεία μου και σαν επιστήμονα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ηλία και για την πρόσκληση, αλλά και να μου επιτρέψει να τον συγχαρώ που έχει κατορθώσει να συνδυάσει διαφορετικά
διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς του προφανώς, από τη μία το επάγγελμά του, αλλά και από την άλλη η αγάπη και το πάθος του να αναδείξει την τοπική ιστορία, αλλά και να τη συνδυάσει με σημαντικά στοιχεία του τόπου. Κάποιες σκέψεις και ερωτήματα που παραμένουν όμως διακοπελικά. Η μία σκέψη είναι, είχαν και έχουν οι αδύναμοι και οι φτωχοί αγρότες τέτοια δύναμη που προκάλεσαν τη βία και τα γεγονότα στην περιοχή εδώ πριν τόσα χρόνια? Προφανώς έχουν. Γιατί έχουν το δίκαιο με το μέρος τους και γιατί είναι πολλοί. Ένα δεύτερο ερώτημα που είναι και το βασικό πρόβλημα της γεωργικής οικονομίας της χώρας μας διαχρονικά, από την αρχή του προηγούμενου αιώνα, αλλά και ακόμα μέχρι και σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια μετά από την ένταξή μας στην ΕΟΠ, εγώ τότε ήμουν 13 χρονών και θυμόμαι στην ΕΡΤ 1 και στην ΕΝΕΔ που έλεγα είσαι στην ΕΟΠ, μάθε για την ΕΟΠ. Το βασικό πρόβλημα παραμένει και επιστημονικά είναι αυτό κατεγραμμένο, είναι διπλό. Ένα είναι η χρόνια υστέρηση του γεωργικού εισοδήματος. Συνέχεια το γεωργικό εισόδημα υστερείται ένα των άλλων εισοδημάτων και οι διακυμάνσεις του εισοδήματος αυτού λόγω το χαρακτηριστικό της αγροτικής παραγωγής. Οι αγρότες, σαν καλλιεργητές που δεσμεύουν χρήματα, πόρους και μέσα, είναι οι επιχειρηματίες, να πούμε έτσι, που παράγουν με το μεγαλύτερο ρίσκο. Δεν υπάρχει άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα στον κόσμο, στη χώρα μας, που να παράγει με τόσο υψηλό ρίσκο όσο οι αγρότες. Και εσείς το ξέρετε καλύτερα. Ένα άλλο ερώτημα είναι η σταθμική κρίση, που πολύ ξεκάθαρα από τους συγγραφείς από το 1935 μέχρι και σήμερα εστιάζουν τη μοναδική αιτία της σταθμικής κρίσης στο πλεόνασμα. Είναι χαρακτηριστική αυτή η μικρογραφία της σταθμικής κρίσης με τη σημερινή οικονομική κρίση. Η αιτία παραμένει ίδια, το πλεόνασμα. Η σταθμική κρίση δεν προκλήθηκε από τους κακούς εμπόρους, τους κακούς μεσάζοντες. Αυτή είναι αποτέλεσμα, ήταν αποτέλεσμα της κρίσης. Η σημερινή κρίση δεν είναι αποτέλεσμα και η αιτία τους δεν είναι οι κακοί τραπεζίτες, οι άχρηστοι πολιτικοί ή οι κακοί οι ξένοι. Η αιτία αυτή είναι αποτέλεσμα της κρίσης. Η αιτία είναι το πλεόνασμα. Το πλεόνασμα στο σύστημα που ζούμε, η υπερπαραγωγή προϊόντων, το γεγονός επιτρέψουν την έκφραση ότι έχουμε μπουχτίσει από προϊόντα, σταματάμε εμείς να καταναλώνουμε προϊόντα, σταματάνε οι επιχειρήσεις να παράγουν προϊόντα, αυξάνεται η ανεργία δημιουργεί χαμηλά εισοδήματα και λειτουργεί ένας φαύλος κύκλος που τελείωμα δεν έχει. Δυστυχώς η ιστορία έχει δείξει ότι ο καπιταλισμός της κρίσης ξεπερνάει δυστυχώς με πολέμους. Δεν θέλω να αναφερθούμε, να επισημάνουμε το τι γίνεται στην περιοχή μας από τα βόρεια της Ελλάδας, από την Τουρκία, από την Συρία και την Πέρυσι. Πώς θα μπορούσε να ξεπεραστεί το πλεόνασμα? Το πλεόνασμα θα μπορούσε να ξεπεραστεί μόνο με τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, της παραγωγής και των αναγκών των δικών μας που ούτως ή άλλως έχουν εκφραστεί από πριν. Άρα από τη στιγμή που έχουμε συγκεκριμένες ανάγκες, θα μπορούσε κεντρικά να σχεδιαστεί η παραγωγή. Και το παράδειγμα της σταφίδας, η παραγωγή να παρέγαγαν αυτές τις σταφίδες που οι Ευρωπαίοι, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι ήθελαν να αγοράσουν και να καταναλώσουν. Χωρίς να δημιουργείται υπερπαραγωγή με όλα αυτά τα αποτελέσματα που είχε συνέχεια. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο έχουν ενορχοποιηθεί οι αγρότες κυρίως τα τελευταία χρόνια και επικοινωνώνεται με την κρίση είναι οι επιδοτήσεις, οι οποίοι χαρακτηρίζονται οι αγρότες σαν τεμπέληδες, χαρακτηρίζονται ότι επαναπάθηκαν στις επιδοτήσεις. Επιδοτήσεις πάνω σε όλο τον κόσμο. Το κράτος με τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις είναι η Αμερική. Το μέσο ποσοστό επιδοτήσεων στην Ελλάδα, η επιδοτήση στην Ελλάδα είναι κάτω του μέσου ποσοστού επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υψηλότερο ποσοστό επιδοτήσεων έχουν οι Γερμανοί παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Άρα, για ποιο λόγο ενοχλούνται οι αγρότες ότι επαναπάθηκαν σε επιδοτήσεις, όταν η επιδότηση είναι ενίσχυση του εισοδήματος? Το εισόδημα το δικό μου, το πώς θα το καταναλώσω, είναι δικιά μου υπόθεση. Άρα ο αγρότης το πώς θα καταναλώσει την επιδότηση που πήρε, είναι δικιά του υπόθεση. Το πρόβλημα είναι ότι οι επιδοτήσεις με ευθύνη της ελληνικής πολιτείας δεν συνδέθηκαν με μια συγκεκριμένη αγροτική πολιτική για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια, προκειμένου να μπορέσει να ανταγωνιστεί και ούτω καθεξής τα κόστη. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, ένα άλλο ερώτημα και
ίσως να είναι και χαρακτηριστική και ίσως να είμαστε και η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, δεν είμαι σίγουρος, πρόκειται μελλοντικά να το χρειάζω για δικιά μου χρήση ερευνητική, ίσως να είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει αγροτική τράπεζα. Έτσι. Αγροτική παραγωγή, αγροτική χώρα, χωρίς τράπεζα η οποία να την υποστηρίζει, είναι λίγο δύσκολο, ίσως το κενό της αγροτικής τράπεζας να εμφανιστεί την επόμενη δεκαετία. Μία άλλη ψευδέστηση που δημιουργείται είναι σχέση με τις νέες καλλιέργειες, στέβια, κοφαές, σαλιγκάρια, ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ η αδυναμία της πολιτείας να εντάξει, να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη αγροτική πολιτική, έστω και μέσα στα πλαίσια αυτών των πολιτικών που εφαρμόζονται κεντρικά, δημιουργεί τις ψευδεστήσεις και θέλει να ενεργοποιήσει τον κάθε αγρότη ξεχωριστά ότι το εισόδημά μου δεν είναι αρκετό να θρέψω τα παιδιά μου, γιατί δεν είμαι γρήγορος, δεν είμαι έξυπνος, δεν ρισκάρω και να βάλω σαλικάρια, να βάλω στέλια και το κ.ο.κ. Αυτά, με συγχωρείτε, είναι κενές προτάσεις, δεν είναι περιστατωμένες, δεν υπάρχει στελεχειακό, δυναμικό και γεωπόνικο να υποστηρίξουν αυτές τις καλλιέργειες και δεν υπάρχει και δίκτυο πώλησης αυτών των προϊόντων. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο είναι και ψέμα είναι ότι η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Σαφώς υπάρχουν προϊόντα τα οποία χαρακτηριστικά το προϊόντα τα οποία εισάγονται, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό της ελληνικής αγροτικής παραγωγής αγγίζει το 100% της αυτάρκειας. Δηλαδή χρειαζόμαστε 100 κιλά πατάτες, παράγουμε τις 80. Συγκεκριμένες πατάτες καταναλώνουμε 100 κιλά και παράγουμε τις 88. Και τέλος να συνδυάσω τη σταθερική κρίση με την ελαιοκαλλιέργεια και κλείνω. Δυστυχώς, τα επόμενα χρόνια θα εμφανιστεί και με τις ποσότητες ελαιολάδου που παράγουμε στη χώρα μας, θα εμφανιστεί κάτι αντίστοιχο με την σταθερική κρίση. Δηλαδή, η υπερπαραγωγή προϊόντος σε διεθνές επίπεδο θα συμπιέσει τις τιμές προς τα κάτω. Όταν θα εμφανιστούν, θα βγουν μάλλον στις διεθνείς αγορές ποσότητες ελαιολάδου από την Κροατία, από την Αλγερία, από την Ινδία, από την Αμερική, από την Αυστραλία και από την Κίνα, δυστυχώς οι τιμές θα συμπιεστούν προς τα κάτω και εδώ. Δεν ρίχνουμε την ευθύνη στον κάθε μεμονωμένο καλλιεργητή, δεδομένου δεν έχει την εμπειρία και τις γνώσεις να αντιληφθεί το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας και γεωκαλλιέργειας. Αυτό θα πρέπει να ενταχθεί σε μια γενικότερη αγροτική πολιτική, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει. Κλείνω εδώ γιατί ξέρω ότι υπάρχει συνέχεια με υλικό το οποίο πρέπει να παρουσιαστεί. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλό τάξη.